Ο κύριος Αλέξιος Λόλας είναι διδάκτορας στο τμήμα Ιχθυολογίας και Υδατινού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με επικεφαλή στον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, έχουν μια τρελή ιδέα. Μ' αρέσουν οι ακραίες, τρελές ιδέες. Γιατί αυτά έχουμε να θυμόμαστε από το πέρασμα του ανθρώπου από τη γη. Τα συμβατικά τα ξέρουμε και τα κάνουμε. Και είμαστε έτσι. Για τα... Λοιπόν, αυτό που λέει ουσιαστικά είναι πάμε να πετάξουμε στον βυθό του Παγασιτικού τη μυθολογία μας με αγάλματα. Και αυτό να βουτάμε και να το χαζεύουμε. Γιατί να κάνουμε μια συμβατική βόλτα σε ένα μουσείο ακριβώς. Και να βλέπουμε ενδεχομένως και αντίγραφα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μιλούμε για αυθεντικές αρχαιότητες που θα πάμε να τις βουλιάξουμε όχι, στο Παγασιτικό. Αλλά θα είναι ένα υποβρύχιο μουσείο. Εγώ το βρήκα εξαιρετικό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης διεθνής. Αυτός είναι ο στόχος. Ποιος είχε αυτή την ωραία ιδέα? Τι κάνατε, think tank, δηλαδή καθόσταν και κάνατε εξαντλητικές συζητήσεις και κάποια στιγμή κάποιος την πέταξε? Κάπως έτσι. Εντάξει, για πείτε τα. Κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα γίνει πρώτη φορά στον κόσμο, έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ένας γλύπτης, ο Jason Kyrie Taylor. Πρώτα-πρώτα το έχει κάνει στο Μεξικό το 2006. Το είχα δει τότε σε ένα περιοδικό και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα τελειώσει τότε και το πτυχίο της κατάδυσης, οπότε παρακολουθούσα πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο. Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να γίνει κάποια στιγμή και αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και σε μια κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Βαφίδη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ως πανεπιστήμιο, ως τμήμα, να βγούμε προς την κοινωνία, έπεσε η ιδέα, το συζητήσαμε πολλές φορές και τελικά καταλήξαμε ότι ναι, ωρίμασαν οι συνθήκες και πρέπει κάποιος να το κάνει. Πάμε να δούμε πώς θα μπορούσε να είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν, θα επιλέξουμε να δημιουργήσουμε αντίγραφα από κάποια αγάλματα. Αυτό είναι η εικόνα που είδατε στο περιοδικό. Αυτό ακριβώς. Αυτή την εικόνα είχατε στο περιοδικό. Αυτό όμως είναι εικαστικό. Δεν έχει καμία σχέση όχι, καμία. Με είναι... την ιστορία της περιοχής όπου έγινε. Όχι, είναι καθαρά έκθεση του καλλιτέχνη. Ωραία. Δηλαδή ο καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα να το εκθέσει, να κάνει κάτι υποβρύχια. Στο βυθό. Μάλιστα. Έτσι γίνεται μετά από χρόνια το άγαλμα. Αυτό πόσα χρόνια μετράει? Αυτή η φωτογραφία, φανταστείτε το συγκεκριμένο, ξεκίνησε το 6, η φωτογραφία πρέπει να είναι το 10-12 μετά από μια εξαετία. Μετά από 6 ναι. χρόνια, 5-6 χρόνια λοιπόν. Έτσι. Εσείς λέτε λοιπόν να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Α, βλέπουμε ότι εκεί αρχίζει η φύση να παρεμβαίνει. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να ενσωματώνει το κεραμικό, δεν ξέρω τι υλικό είναι από αυτό. Τσιμέντο. Από τσιμέντο, από τσιμέντο, γιατί δεν θα είναι ανθεκτικό στον χρόνο το κεραμικό. Το κεραμικό δεν είναι ανθεκτικό, ναι, μπορεί να δεν σπάσει, είναι δεν είναι ανθεκτικό, όχι. Ωραία. Το τσιμέντο... Από τσιμέντο λοιπόν, έχει κάνει μεγάλη εγκατάσταση. Αυτό, ναι, έχει κάνει καταρχήν 4 εγκαταστάσεις. Είναι μία στο Μεξικό, μετά πήγε στη Γρενάδα, στην Καραϊβική. Πρόσφατα έχει κάνει στα Κανάρια νησιά, όπου περιγράφει το δράμα των προσφύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στις Μπαχάμες. Μάλιστα. Έχω διάφορες φωτογραφίες. Τώρα θέλετε να μας πείτε τι σκέφτεστε. Έχουμε αυτός ο άνθρωπος καταρχήν με κάποιον τρόπο τάχει, ας το πούμε, εγκαταστήσει στο βυθό. Δηλαδή έχουν και κάποια μεγάλα σίδρα που μπήγονται στο βυθό. Όχι, όχι, γιατί καθόλου, καθόλου. Κάποιος το έλεγε όσο βαρύ και να είναι, με ένα σεισμό, με κάτι που θα εν πάση περιπτώσει θα την ταράξει μέχρι το βυθό της στη θάλασσα. Θα παραμείνει όπως τοποθετήθηκε, θα μετακινηθεί, θα πέσει έστω. Θεωρητικά γίνονται στατικές μελέτες. Okay. Δηλαδή είσαι σίγουρος ότι όταν το ποντίσεις στη θάλασσα, το γλυπτό θα μείνει ακίνητο. Τι βάρος μπορεί να έχει αυτή η φιγούρα που βλέπουμε μπροστά-μπροστά? Τόνους. Α, τόνους, μιλάμε για κάθε τόνους, φιγούρα. Ναι, ναι, ναι. Περίπου στον έναν τόνο ζυγίζει. Α, οπότε εντάξει, δεν μετακινείται. Δεν μετακινείται εύκολα. Όχι, εντάξει, δηλαδή πρέπει να γίνει. Εντάξει. Πολύ μεγάλο σεισμός. Ναι, αν μιλούμε για τόνους, προφανώς δεν μετακινεί. Γιατί βάζει μέσα και σίδερο, βάζει και άλλα υλικά. Ναι, το αρματώνει, ναι. Το αρματώνει. Εντάξει. Οπότε εδώ τι έχουμε, σούφιδες. Εδώ, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι μια προσπάθεια που έχουν κάνει στην Τουρκία, στην Αντάλια. Ναι. Είναι λίγο πιο πάνω από την Κύπρο. Ναι, ναι, βεβαίως. Και είναι το top τουριστικό τους μέρος. Ακριβώς. Οι γείτονές μας προωθούν πάρα πολύ τον καταδυτικό τουρισμό.
Και φαίνονται έχουν μείνει και τα τσέρκια καθώς τα κατέβαζαν. Μπράβο, ναι. Εδώ είναι κάποιος Ποσειδώνας. Προβάλλουν την ιστορία. Πάλι στο, στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Προβάλλουν την ιστορία της Τουρκίας θεωρητικά και καρφώνονται βέβαια. Καρφώνονται και τη δικιά μας μυθολογία. Δεν είναι δικός τους θεός ο Ποσειδώνας. Εδώ βλέπουμε, εντάξει, αυτό είναι από αυτό είναι στην Ιταλία, είναι, όχι, αυτό είναι στην Ιταλία, είναι ένα μπρούτζινο άγαλμα του Ιησού. Α, Ιησούς είναι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο υπάρχει αντίγραφο ακριβώς, η επόμενη διαφάνεια είναι στην Αμερική. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι λέτε, μπορούμε να πάρουμε, έχουμε πολύ πλούσια μυθολογία, εσείς λέτε και από τη δική μας μυθολογία. Εννοείται. Για να μην φτιάξουμε έναν χείρονα κένταυρο που τον είδαμε στην πρότασή σας, το πλήρωμα της Αργούς, γενικώς να φτιάξουμε και από την ελληνική μυθολογία, γιατί είδα ότι έχετε βάλει και το σκεπτόμενο του Ροντέν. Εντάξει, μπορούμε αυτό... δηλαδή να δανειστούμε από την παγκόσμια... Αρχικά το τέχνη και ιστορία θέματα. Το βάλαμε για λογότυπο τον σκεπτόμενο άνθρωπο, γιατί παραπέμπει αμέσως, είναι από τα πιο γνωστά γλυπτά. Με το που θα το δει κάποιος θα καταλάβει αμέσως. Εδώ τι μας δείχνετε, τι ήταν αυτά που μας δείχνατε εσείς. Τα προηγούμενα είναι τα συμβατικά, οι συμβατικές κατασκευές με τις οποίες κατασκευάζουμε τεχνητούς υφάλους για επιστημονικό σκοπό. Α, okay. Για να αυξήσουμε την βιοπικιλότητα στην περιοχή, εντάξει, να προσελκύσουμε ψάρια. Εμείς όμως θέλουμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Και την προστασία του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και. Αυτή η Γοργόνα που είναι. Αυτή η Γοργόνα είναι στα νησιά Κέιμαν, είναι η Αμφιτρίτη. Mm-hmm. Είναι η κόρη του Νηρέα, γυναίκα του Ποσειδώνα, ελληνική μυθολογία στα Κέιμαν. Μάλιστα. Τώρα, εσείς μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδατίνου Περιβάλλοντος, προωθείτε αυτή την ιδέα. Η οποία προωθείτε πού μέχρι στιγμής. Ποιος διάβλος επικοινωνίας έχει ανοίξει αυτή. Λοιπόν, η ιδέα αυτή καταρχήν αναφέρεται στον κόσμο και θα, αν μου επιτρέπετε κιόλας να πάρω το μια τάκα που είπε ο κύριος Κιμούλης πριν ότι με το μαζί είναι καλύτερα. Ναι. Αυτό που προσπαθεί να αναδείξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η συλλογικότητα και η ομαδικότητα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η καιρή είναι δύσκολη και οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ δύσκολες. Για ερευνητικά προγράμματα. Πρέπει να προσαρμόζονται λίγο στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τώρα σύγχρονες τεχνολογίες, τρόφιμα τέτοια. Και λέτε αυτό, αυτό μάλλον είναι θα... πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί. Τύχη της προσοχής. Βεβαίως. Επομένως, καταφύγαμε στον κόσμο. Ζητάμε από τον απλό καθημερινό Βολιώτη, Λαρισαίο, Θεσσαλό και πολίτη του κόσμου, το έχουμε διευρύνει και στον κόσμο, να μας κεράσει ένα καφέ. Να μας δώσει 5-10 ευρώ για να μαζίσουμε τα χρήματα για να το κάνουμε. Καινοτόμο, φιλόδοξο, μεγάλο στοίχημα. Πόσο στοιχίζει ένα τέτοιο άγαλμα? Το άγαλμα αυτό δεν το έχουμε οριοθετήσει ακόμα. Είμαστε σε επικοινωνία ακόμα με τους τοπικούς καλλιτέχνες. Είναι και αυτό μια παράμετρος που θέλουμε να αναδείξουμε, την τοπική κοινωνία. Θέλουμε δηλαδή η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει το σχέδιό δεν μας. Δεν ξέρουμε καν στο περίπου, ας πούμε. Ναι, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι το... Υπάρχει κάτι στο μυαλό μου, απλά δεν θέλω να το πω ακόμα. Θέλουμε να αγοράσουμε το έργο καθαρά ως θέμα χρόνου που αφιέρωσε ο καλλιτέχνης και τα υλικά που θα εξοδέψει και όχι την καλλιτεχνική αξία. Mm-hmm. Θα είναι πολύ ακριβό να αγοράσουμε την καλλιτεχνική αξία. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, ο ίδιος ο καλλιτέχνης νομίζω ότι κερδίζει πάρα πολύ σε αξία αν τα έργα του προφανώς εκτεθούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, σε ένα τέτοιο μουσείο στο Βόλο. Επομένως, ήδη από κάποιες πρώτες επαφές που έχουμε, υπάρχει πάρα πολύ καλή διάθεση και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ, καλό, σε πολύ καλή επικοινωνία. Να βάλετε μεγάλο χορηγό την ΑΓΕΤ, να πάρετε και. Ήρθαμε και σε μια επαφή και έδειξε πολύ καλή διάθεση και η ΑΓΕΤ. Επομένως, ψάχνουμε χορηγούς. Αυτό είναι ότι ψάχνουμε χορηγούς από τον απλό πολίτη μέχρι την πιο μεγάλη εταιρεία. Μα να σας πω, για να ξανακάνουμε αναφορά στον Κιμούλη. Να θυμίσουμε ότι αυτές οι σπουδαίες παραστάσεις που έχουν διασωθεί στο πέρασμα των χιλιάδων ετών και τις παίζουμε και τις ξαναπαίζουμε, είχαν ανέβει με χορηγούς. Μπράβο. Ο Αριστοφάνης είναι... και οι ηθοποιοί που, που ερμήνευαν βεβαίως τα έργα του, Αριστοφάνη και το Ευρυπίδη και του Σοφοκλή και όλων αυτών, ήταν από παραστάσεις που ανέβαιναν με χορηγίες. Εννοείται. Έτσι, τότε δεν υπήρχε ο Τάγαρης, λέω, ένα θεατρικό επιχειρηματία, ο Παπανδρέου, το Εθνικό. Και πάει λέγοντας, ήταν οι χορηγοί που ανέβαζαν τις παραστάσεις. Βρίσκω εξαιρετική την ιδέα σας. Έχετε σκεφτεί και πού θα μπορούσαν να είναι στον παγαστητικό, δηλαδή να είναι βάθη που να
Μην τρομάζουν βεβαίως, τον άλλο. Θα είναι γύρω στα 15 μέτρα ναι. για να μπορεί να είναι εύκολο. Άρα μπορεί να είναι και έξω από το Βόλο, να είναι στις Αλικές, ξέρω. Ναι, αυτό θα το βρούμε μετά από. Πρέπει να συντρέχουν πολλοί παράγοντες, να μην ενοχλούμε την Αλία, να μην ενοχλούμε την Ακτοπλοεία, να είναι αμμώδης ο βυθός, να μην υπάρχει καθόλου ναι. ζωή εκεί. Θα το βρούμε. Θα είναι δύο ύφαλοι. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θα είναι ένας... Δύο μακρινοί ύφαλοι. Ένα στα δυτικά και ένα στα ανατολικά. Α, για να μην είναι παραπονεμένη καμία περιοχή. Όχι μόνο αυτό, διότι αλλά γιατί. Είναι, και είναι καθαρά επιστημονικό το εγχείρημα που κάνουμε και θέλουμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, στον έναν ύφαλο δεν θα επιτρέπεται η κατάδυση από κανέναν, μόνο το πανεπιστήμιο θα πηγαίνει και θα καταδύεται. Α, και, θα το άλλο θα είναι επισκέψιμο. Και το άλλο θα είναι επισκέψιμο, ελεύθερο, δωρεάν, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί, ωραία. Για να δούμε και το αντίκτυπο που θα έχει η επισκεψιμότητα των δυτών στον ύφαλο θα επηρεάσει την ανάπτυξη των οργανισμών που είδατε. Γιατί εμείς θέλουμε να πετύχουμε μια λεπτή ισορροπία αηφορική, όπως λέμε, και τουρισμό να έχουμε και ανάπτυξη, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να σας πω ότι μίλησα πριν από καιρό με τον κύριο Λόλα, το μόνο που του ζήτησε ήταν να μην το βγάλουμε το θέμα αλλού. Βεβαίως σήμερα το έχει η Θεσσαλία, αλλά την αγαπούμε τη Θεσσαλία έτσι κι αλλιώς. Αλλά την έχει μέσω Αθήνας. Μέσω Αθήνας. Από δηλώσεις που έκανε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Όπως και να έχει, εμείς χαιρόμαστε μακάρι να γίνει και να σας φιλοξενούν στο CNN, στο Al Jazeera και σε όλα τα δίκτυα. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε να αναδειχθεί ο Βόλος παγκοσμίως και να προσελκύσουμε τουρίστες και δυτές αρχικά και μετέπειτα και τουρίστες να δουν, μάλιστα. να απολαύσουν την πόλη μας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Λόλα, πολύ καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε να το επικοινωνούμε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να το κάνουμε και αυτό. Να δώσουμε ένα ραντεβού στην παραλία και να λέμε αλάτι Βολιώτες που το πιστεύετε και δώστε από 5 ευρώ. Βεβαίως. Έτσι. Πού είναι ένας καφές. Θα στερηθείτε ένα καφέ. Στους τρεις που πίνανε την ημέρα, Άρτεμή μου. Να μην, βέβαια, να μην έχουμε πρόβλημα με τις καφετέρες στο Βόλο. Προς Θεού, δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Στον ένα καφέ. Αλλά θα κολλήσει η δουλειά. Το ζητάμε έναν καφέ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε με Τσοβό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί...